Γεια σας, καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Σήμερα σας έχω κάτι λίγο απ' όλα. Και γιατί το λέω αυτό? Αρχικά ήθελα να κάνω ένα βίντεο review για κάποια προϊόντα που μου έχουν στείλει, αλλά στην πορεία σκέφτηκα ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να δούμε λίγο τα προϊόντα με πιο λεπτομέρεια και όχι απλά ένα ξερό review. Οπότε αποφάσισα να χρησιμοποιήσω αυτά τα προϊόντα για να κάνω αυτό το μακιγιάζ που βλέπετε. Συγκεκριμένα αυτό που θα δούμε σήμερα είναι τι έχω κάνει ακριβώς στα μάτια μου και στα χείλη μου. Όλο το υπόλοιπο δεν το δείχνω στην κάμερα γιατί ήθελα να συγκεντρωθούμε στα προϊόντα που δοκιμάζω πρώτη φορά και παράλληλα να δείτε κι εσείς τι παίζει με αυτά τα προϊόντα. Λοιπόν, για να πάμε στο θέμα μας, αυτά τα προϊόντα είναι σταλμένα από το site beautybyclub.gr, το οποίο έχει την ευγενή καλοσύνη να μου προσφέρει κάποια πραγματάκια τα οποία τα επέλεξα εγώ όμως, οπότε είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη και ευχαριστημένη από αυτή μου τη συνεργασία μαζί τους, γιατί είχα την ευκαιρία να διαλέξω πράγματα τα οποία ξέρω ότι είχα περισσότερες πιθανότητες να τα αξιοποιήσω σωστότερα. Λοιπόν, τα προϊόντα που διάλεξα είναι αυτά εδώ πέρα. Έχουμε ένα κραγιονάκι από την Wet n Wild σε μια πολύ ωραία nude απόχρωση, την οποία προφανώς και φοράω ήδη στα χείλη μου. Όπως επίσης συμπληρωματικά φοράω και αυτό εδώ πέρα το κραγιονάκι από την Wet n Wild, το Skinny Lipping, που είναι λίγο πιο ψυχρό, αλλά αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Περνάμε σε ένα μολύβι, το οποίο επίσης το φοράω, ένα μαύρο μολυβάκι από την Technique. Έχουμε ένα concealer από την Wet n Wild, το Photo Focus, που ήθελα σαν τρελή να το δοκιμάσω από τότε που έμαθα ότι θα έρθει στην Ελλάδα, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά θετικά για το συγκεκριμένο. Και περνάμε και στα πιο συγκλονιστικά πράγματα. Μία παλέτα πανέμορφη από την Wet n Wild, η οποία έχει μέσα αυτές τις σούπερ φθινοπορεινές αποχρώσεις και το μάτι μου φυσικά είναι βαμμένο με αυτές τις αποχρώσεις, όχι όλες, κάποιες από αυτές. Σας τα δείχνω λίγο γρήγορα γιατί την έχουν τη δημητική του στη διάρκεια του tutorial. Οπότε, περνάμε στην Electric Palette, η οποία είναι από την Technique και έχει μέσα αυτές τις καταπληκτικές σήμερι μόνο αποχρώσεις, οι οποίες είναι όλες πραγματικά μία και μία. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram, σας είχα κάνει και swatches και είχατε δει live πώς είναι αυτές οι αποχρώσεις και από τις δύο παλέτες. Οπότε, εάν θέλετε γενικά να μην τα χάνετε αυτά τα πράγματα, μπορείτε να πάτε να με ακολουθήσετε και στο Instagram. Και επειδή με πήρε η φόρα και μιλάω, πάμε τώρα στο καλύτερο κομμάτι. Το beautybyclub.gr δεν έμεινε στο να μου παρέχει εμένα κάποια προϊόντα, αλλά σκέφτηκε να κάνει και σε εσάς ένα δωράκι. Οπότε, έχω και εγώ την ευκαιρία να σας προσφέρω αυτήν εδώ πέρα την παλέτα. Είναι μέσα με πάρα πολύ έντονα χρωματάκια, βλέπετε είναι με τη ζελατίνα. Τα χρώματα είναι καταπληκτικά. Εάν έχουν ειδικά και την απόδοση που έχει η συγκεκριμένη παλέτα, είστε πάρα πολύ τυχερές. Όπως επίσης έχουμε και ένα μολύβι, το ίδιο μολύβι που χρησιμοποιώ και εγώ στο tutorial. Αυτά τα δύο θα γίνουν λοιπόν δικά σας σε διαγωνισμό που θα μπει εδώ πέρα σε αυτό το βίντεο. Όλες τις πληροφορίες θα τις δείτε από κάτω. Ακολουθείτε σωστά τους όρους συμμετοχής και καλή επιτυχία σε όλους. Θέλω απλά να σας ξεκαθαρίσω ότι το συγκεκριμένο βίντεο δεν είναι sponsor. Τα απλά τα προϊόντα που θα με δείτε να χρησιμοποιώ είναι σταλμένα δωρεάν από το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο παρεπιπτόντως είναι ελληνικό και έχει μια ευρεία γκάμα από καλλιτικά ευρείας κατανάλωσης, οπότε μπορείτε και να το τσεκάρετε. Επίσης, για όποιες από εσάς ενδιαφερθούν τελικά να κάνουν κάποια παραγγελία από αυτό το κατάστημα, λέγοντας τις παρατηρήσεις κάτω πριν κάνουν το checkout το όνομα James Orr, θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μαζί με την παραγγελία τους ένα μολυβάκι τέτοιο, οπότε θα έχετε ένα μολυβάκι συν στην παραγγελία που ίσως κάνετε. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να δείτε πώς έχω κάνει αυτό το αποτέλεσμα στα μάτια. Που επιτέλους θα δοκιμάσω αυτό το προϊόν, διότι γενικά από ό,τι ξέρετε την Wet n Wild την έχω στην καρδιά μου, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη επιτέλους να δοκιμάσω το Photo Focus από Wet n Wild. Από απόχρωση βλέπω πάμε πάρα πολύ καλά, γιατί τον έχω εγώ αυτόν τον φόβο γενικά με τα concealer. Λοιπόν, πάμε πάρα πολύ καλά. Απλώνεται πάρα πολύ εύκολα, εντάξει το κάνω και με πολύ γρήγορες κινήσεις. Βλέπω ότι έχει καλύψει αρκετά πράγματα, δηλαδή έχει εξισορροπήσει λίγο την όποια θαμπάδα ή σκουροχρωμία είχα σε αυτά εδώ πέρα τα σημεία. Και το τραβάω και λίγο πιο κάτω, γιατί πάντα είναι σωστό να το κάνουμε αυτό. Να τραβάμε λίγο το κονσίλερ πιο κάτω, για να μην έχει μια σκληρή γραμμή εκεί που μόνο τελειώνει ο μαύρος κύκλος. Νομίζω ότι είναι αρκετά αισθητά τα αποτελέσματα. Βλέπετε ότι έχει καθαρίσει πάρα πολύ αυτή η περιοχή, οπότε προς το παρόν είναι πάρα πολύ καλό προϊόν. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι δεν θα με απογοητεύσει, περίμενα ότι θα μου αρέσει πάρα πολύ.
αλλά είμαι και πάρα πολύ ευχαριστημένη που τελικά επιβεβαιώθηκα. Οπότε πάμε σιγά σιγά να κάνουμε και τα υπόλοιπα σβησίματα στο πρόσωπο με το concealer όπου το έχω απλώσει και θα περάσω στο ζετάρισμα της πούδρας. Και τώρα ας περάσουμε στα μάτια που είναι και ο σκοπός αυτού του βίντεο. Θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ πέρα την παλέτα. Είναι από Wet n Wild και ονομάζεται Au Naturel. Έχει μέσα αυτές τις καταπληκτικές φθινοπορεινές αποχρώσεις. Είναι όλες πραγματικά μία και μία. Ξεκινάμε από τα πιο ανοιχτόχρωμα εδώ πέρα της παλέτας. Πηγαίνουμε σε λίγο πιο ροζάκια και αυτό εδώ πέρα το καταπληκτικό, το cranberry, σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω στα μάτια μου σήμερα. Και πηγαίνουμε καταλήγοντας σε κάποιο σκουρόχρωμες αποχρώσεις, οι οποίες μπορεί να τις χρησιμοποιήσουμε για να δώσουμε λίγο βάθος. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και θα χρησιμοποιήσω για transition color αυτό εδώ πέρα το χρωματάκι, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ψυχρό. Έχει τρομερό kick out, μπορώ να πω, μόλις το παρατήρησα. Θα πρέπει να είμαι λίγο πιο ελαφροχέρα οπότε. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα το χρωματάκι, το οποίο είναι αρκετά ψυχρό, για να δημιουργήσω ένα transition color. Βλέπετε κατευθείαν ότι γενικά είναι πάρα πολύ pigmented, κατευθείαν με την πρώτη εφαρμογή. Οπότε θα κάνουμε καλό σβήσιμο για να μην δημιουργήσουμε σκληρές γραμμές. Στη συνέχεια και παίρνοντας ένα τέτοιο πινελάκι, το οποίο είναι fluffy αλλά είναι επίπεδο, θα περάσω στο cranberry που έχει η παλέτα, το οποίο είναι και το χρωματάκι που με έχει ενθουσιάσει περισσότερο στο μάτι. Θα πάρω λοιπόν λίγη απόχρωση από αυτό, θα την άξω και θα καθίσω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο για να το χτίσω. Wow. Βρε την Wet n Wild, μπράβο! Λοιπόν, θα είμαι πάρα πολύ προσεκτική, γιατί επειδή είναι η πρώτη μου επαφή με την παλέτα, δεν ξέρω ακριβώς οι σκιές πώς συμπεριφέρονται, οπότε ξεκινάω δειλά-δειλά και θα δώσω την πορεία πώς μπορώ και άμα χρειάζεται να το χτίσω περισσότερο. Βουτάω άλλη μία για να δώσω λίγο έξτρα βάθος. Λοιπόν, ενημερωτικά δεν κάνει καθόλου fallout στα μάτια, είναι πάρα πολύ αντιληπτό, δεν έχω πραγματικά ίχνος από κάτω, οπότε όλο το προϊόν πάει κατευθείαν από το πινέλο στο μάτι. Είναι αρκετά pigmented προς το παρόν τα δύο χρώματα που έχω δοκιμάσει και έχουν πάρα πολύ ακριβή απόδοση με το πώς φαίνονται στη παλέτα και πώς γράφουν στο μάτι. Παίρνοντας ένα πινέλο πιο ακριβίας, περνάω πάλι στην ίδια απόχρωση, αυτήν εδώ πέρα, και θα χτίσω πάρα πολύ λίγο στην εσωτερική γωνία του ματιού, οπότε πάω πάρα πολύ προσεκτικά και χτίζω ένα μικρό κομμάτι, ένα τσάκ δηλαδή, και τώρα σιγά σιγά θα το σβήσω. Βλέπετε τις κινήσεις μου, επειδή το πινέλο με βοηθάει πάρα πολύ στο να είμαι αρκετά ακριβής, αυτό που κάνω είναι να πιέζω το προϊόν στο μάτι και στη συνέχεια κάνω αυτήν εδώ πέρα τη γραμμούλα για να ενωθεί με το cut crease που έχω δημιουργήσει από την άλλη μεριά. Και αφού έχουμε κάνει αυτό εδώ πέρα το αποτέλεσμα στα μάτια, θα αφήσω λίγο στην άκρη την παλέτα της Wet n Wild για να αξιοποιήσω λίγο και τη δεύτερη παλέτα, η οποία είναι από την Technique, η Electric, και έχει μέσα αυτές τις πάρα πολύ έντονες αποχρώσεις, οι οποίες είναι όλες σήμερα και πάρα πολύ έντονες. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν αυτήν εδώ πέρα την απόχρωση, η οποία είναι μια πολύ ωραία μοβλιλά, να το πω, και πιστεύω θα είναι πάρα πολύ ωραία στο κέντρο του ματιού. Wow. Παιδιά, κοιτάξτε λίγο πόσο ωραία γράφει αυτή η σκιά. Μπράβο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Λοιπόν, θα συνεχίσω να χτίζω λίγο παραπάνω. Και δεν έχω βάλει καν setting spray, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα δείξει με το setting spray. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα στα μάτια και πάμε τώρα σιγά σιγά να χτίσουμε το κάτω. Οπότε περνάω πάλι στην cranberry απόχρωση από την Wet n Wild, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα. Με αυτό το πινέλο το ίδιο και πάω σιγά σιγά να σβήσω κάτω σύριζες στις λιφαρίδες.
Θα πάρω αυτή την απόχρωση και θα τη χρησιμοποιήσω εσωτερικά και κάτω για να δώσει λίγη έξτρα λάμψη σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, χωρίς υπερβολές όμως, ίσα ίσα, ορίστε. Τέλος, πριν περάσω στη μάσκαρα, θα χρησιμοποιήσω ένα μαύρο μολύβι στη γραμμή του νερού για να του δώσω λίγο πιο ένταση και για αυτόν τον λόγο θα χρησιμοποιήσω από Technique το μαύρο μολυβάκι που μου στείλανε. Έχει από τη μία μεριά ξυστρούλα και από την άλλη έχει ένα ειδικό σουγαράκι για σβήσιμο, οπότε πάμε να γεμίσουμε τη γραμμή νερού. Είναι μαλακό και γράφει αρκετά έντονα, οπότε είμαστε πάρα πολύ καλά και δεν θέλουμε να γδάρουμε και το μάτι μας. Και αφού έχουμε κάνει αυτό το αποτέλεσμα, περνάμε στην εφαρμογή μάσκαρας και επιστρέφω. Λοιπόν, επέστρεψα και με τα κοψίματά μου, διότι σας έχω δείξει αρκετές φορές αυτή τη διαδικασία και ήθελα αυτή τη φορά να την παραλείψω. Πάμε να περάσουμε σε κραγιόν. Έχω δύο προϊόντα και νομίζω ότι θα τα χρησιμοποιήσω και τα δύο. Λοιπόν, το πρώτο είναι από W7 το Skinny Lipping. Είναι σε αυτήν τη συσκευασία και το χρώμα του είναι το Ouch, έτσι λέγεται η απόχρωση. Και έχω και από Wet n Wild αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι λίγο πιο καφέ. Το οποίο είναι το Nutty Patootty, έτσι λέγεται. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό εδώ πέρα, θα το περάσω σε όλα τα χείλη και μετά νομίζω ότι θα κάνω ελαφρώς σβήσιμο στο κέντρο με το άλλο. Αυτή είναι λοιπόν η απόχρωση που αφήνει το Ouch από το W7, από ό,τι βλέπετε ακόμη και σε μένα φαίνεται nude που είμαι πάρα πολύ λευκή, οπότε άμα ψάχνετε ένα πολύ ωραίο και έντονο nude είστε εδώ, το οποίο γκριζίζει και από ό,τι βλέπετε, οπότε μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό που θα κάνω έτσι για μια έξτρα πινελιά είναι να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα της Wet n Wild, θα το χρησιμοποιήσω στο κέντρο περισσότερο και θα σβήσω ελαφρώς. Νομίζω πως στην κάμερα δεν είναι πάρα πολύ αισθητό το ότι είναι λίγο πιο ανοιχτό χρώμα στο κέντρο και σβήνει ελαφρώς λίγο πιο σκούρο, γιατί είναι πολύ κοντά οι αποχρώσεις μεταξύ τους. Αλλά από κοντά είναι πάρα πολύ αισθητό και νομίζω ότι γενικά σαν γενικό αποτέλεσμα είναι αρκετά ωραίο. Οπότε περνάω σε ένα setting spray, κάνω ξεζούμ και λέμε τα υπόλοιπα. Αυτό είναι λοιπόν ολοκληρωμένο το μακιγιάζ. Ελπίζω να άρεσε σε εσάς όσο άρεσε και σε μένα. Μπορώ να πω ότι είμαι πλήρως ικανοποιημένη από τις παλέτες που χρησιμοποίησα. Είμαι πλήρως ικανοποιημένη για τα χρώματα τα οποία χρησιμοποίησα, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον για όλη την γκάμα των χρωμάτων. Μου άρεσε η απόδοση, μου άρεσε τα χρώματα, μου άρεσε το γενικό αποτέλεσμα και νομίζω ότι καταλάβατε κι εσείς αρκετά πράγματα στο tutorial για το πώς γράφουν αυτές τις σκιές. Δεν χρειάζεται λοιπόν να πω πάρα πολλά πράγματα. Μπορείτε να τσεκάρετε όλα τα προϊόντα στα links που θα σας αφήσω από κάτω. Είναι πάρα πολύ οικονομικές. Πιστεύω ότι θα μείνετε πάρα πολύ ευχαριστημένες. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες που ήσασταν εδώ στο τέλος. Μην ξεχάσετε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσετε τη δική σας παλέτα και το δικό σας σούπερ μολυβάκι το οποίο χρησιμοποιήσαμε σήμερα στα μάτια. Και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες. Θα τα πούμε σύντομα με πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Φιλάκια πολλά!